Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Καλώς ήρθατε στο πρώτο βίντεο για το 2022. Πρώτα απ' όλα όμως θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά, μια υπέροχη χρονιά, μια τέλεια χρονιά, μια πιο αισιόδοξη χρονιά από το 2021. Πρώτα απ' όλα υγεία σας εύχομαι, πάνω απ' όλα υγεία, χαρά, αγάπη, ελευθερία, να ξεμπερδέψουμε από όλο αυτό το πράγμα. Μα πραγματικά, ψυχική γαλήνη και ψυχική ηρεμία. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πρώτο βίντεο για το 2022, όπου όπως βλέπεις τον τίτλο επέλεξα αγαπημένα προϊόντα και αγαπημένα skincare προϊόντα και το κατηγοροποιώ έτσι γιατί όταν η Μπέλα πήγε να γράψει τα αγαπημένα για να σας τα δείξει γινόταν ένας πανικός. Η αλήθεια είναι ότι το 2021 αγάπησα πολλά προϊόντα, πάρα πολλά προϊόντα, γι' αυτό και έχασα και τον μπούσουλα. Λίγα ήταν τα προϊόντα τα οποία ήταν fail προϊόντα και θα τα κάνουμε και αυτά κάποια στιγμή. Όμως επειδή μαζεύτηκαν πάρα πολλά, έτσι πήγα στη διαδικασία να τα κατηγοριοποιήσω και όπως βλέπεις αρχίζουμε με skincare προϊόντα. Θα επακολουθήσει σε άλλο βίντεο αγαπημένα καλλιτικά προϊόντα, αλλά και σε ένα άλλο βίντεο θα επακολουθήσουν τα προϊόντα τα αγαπημένα για τα μαλλιά και το σώμα. Όμως για να μην μαζεύονται συνέχεια πάρα πάρα πολλά αγαπημένα, στο τέλος του κάθε μήνα θα σας κάνω αγαπημένα προϊόντα του μήνα. Έτσι γίνουν όλα κομπλέ. Οπότε αν σας αρέσει αυτή η ιδέα, πρώτα απ' όλα μέχρι να πέσει το intro, μην ξεχνάς να κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάς και το κουδουνάκι, μην ξεχνάς να κάνεις like και πάμε να αρχίσουμε. Θέλω να σας πω αν βλέπετε κάτι διαφορετικό εδώ πέρα στο φωτισμό, γιατί ρε παιδιά πήρα και εγώ ring light. Ναι! Επίσης θέλω από κάτω να μου γράψετε ποιο skincare προϊόν εσάς σας άρεσε για το 2021. Θέλω και εγώ που να το μάθω και που ξέρετε ρε αδερφέ μπορεί και εγώ να το αγοράσω. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Αρχίσω με αγαπημένο μισελέρ νεράκι, είναι από Bioten. Το αγάπησα παιδιά γιατί μπορώ να σου πω ότι εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι σε μορφή spray, δεν με εμποδίζει μόνο στο να ψεκάζω μόνο στο δίσκο ντε μακιγιάζ και να κάνω τον καθαρισμό μου, αλλά ψεκάζω όλο το πρόσωπο, φσιτ και τελειώνω. Μετά βάζω το δίσκο ντε μακιγιάζ και φεύγουν τα πάντα. Πρώτα απ' όλα καθαρίζει σε βάθος ακόμα και την αδιάβροχη μάσκαρα, πραγματικά. Και κάπου εδώ θέλω να προσθέσω και αυτό εδώ πέρα το νερό μισελέρ από Garnier με το ροζ καπάκι, δηλαδή αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου, όπως και δίποτε θα μπαίνανε στο 2021 τα αγαπημένα. Δεν υπάρχει, δηλαδή αφαιρεί το μακιγιάζ, καθαρίζει, σαν δηλαδή αυτά τα προϊόντα σαν πρώτο καθαρισμό όταν είμαι βαμμένη, δηλαδή δεν υπάρχουν. Πάμε τώρα σε προϊόντα καθαρισμού. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα σου δείξω το προϊόν το οποίο όταν είμαι βαμμένη και δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποιο μισελέρ νεράκι, δεν το αλλάζω παιδιά, είναι σταθερή αξία αυτό το φρόος καθαρισμού από ΑΠΒΙΤΑ με ελιά, λεβάντα και πρόπολη, μυρίζει τέλεια, καθαρίζει σε βάθος, δεν τζούζει τα μάτια, το παίρνω χρόνια, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, όμως, όταν όμως δεν είμαι βαμμένη, πρωί και βράδυ όπως και δίποτε χρησιμοποιώ κάποιο καθαριστικό. Λοιπόν, είναι από Garnier με αλόι. Αυτό όμως το συστήνω καλύτερα για λιπαρά δέρματα και μεικτά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι σε μορφή τζέλ, νομίζω ότι το λιπαρό το δέρμα το γουστάρει το τζελάκι. Τα πιο τα πιο ξηρά δέρματα, η αλήθεια είναι ότι σας στείνω να παίρνετε πιο κρεμώδεις προϊόντα. Ως προϊόν τζελ έχω να σου πω ότι αφήνει μία ενυδάτωση, μία λία επιδερμίδα, καθαρίζει σε βάθος, μυρίζει τέλεια, έχει αλόι, δηλαδή τι να σου πω. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην το βάλεις όταν είσαι βαμμένη. Κάνε πρώτα το πρώτο καθαρισμό με το μισελέρ και μετά βάλ το σε λειτουργία στο πρόσωπό σου. Αυτό τσούζει. Όμως παρόλα αυτά, εγώ που δεν το χρησιμοποιώ όταν είμαι βαμμένη, για πρωί και βράδυ, όπως και δίποτε, είναι καταπληκτικό. Είναι το τρίτο μπουκάλι. Αυτό έχω να σου πω που έχω. Πάμε τώρα σε λοσιόν. Θα μιλήσω για κορεάτικα προϊόντα. Δεν ξέρω, εγώ δεν τα είχα γνωρίσει. Συνέχεια άκουγα, τα κορεάτικα είναι τέλεια, είναι τέλεια. Μέχρι που μου στείλανε δύο εταιρείες κορεάτικες. Η μία είναι η Beton Cosmetics, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα η λοσιόν με λάδι καρότου, αλλά και νερό. Στην αρχή φοβήθηκα, λέω, όχι Παναγία μου, δεν θα είναι, δηλαδή θα λαδώνω και αυτά. Σε πληροφορώ
θεωρώ ότι δεν λαδώνει καθόλου και είναι σε μορφή σπρέι όπως βλέπεις. Μυρίζει απίστευτα, μου αφήνει, δηλαδή, τι να σου πω, δηλαδή μου εξισορροπεί το pH μου, γιατί μην ξεχνάτε τη λοσιόν, παιδιά, ισορροπεί το pH και βοηθάει την επιδερμίδα να εισχωρήσουν τα υπόλοιπα προϊόντα. Έτσι, πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο προϊόν από την Κορέα. Λοιπόν, παιδιά, είναι αυτή εδώ πέρα η λοσιόν, η οποία είναι από Beauty On αυτή τη φορά. Λοιπόν, είναι μία λοσιόν με ήπιο άρωμα εσπεριδοειδών. Έχω τρελαθεί. Έχει και αυτή λάδι, έλαιο, αλλά συνδυάζει και νερό. Έχει χαμομήλι, έχει ζοζόμπα, δεν λαδώνει. Στην αρχή σας είπα, φοβόμουν πάρα πολύ. Λέω, καλά, αλλά τώρα λοσιόν με λάδι είναι δυνατόν. Κι όμως, παιδιά, είναι φανταστική. Πάμε τώρα στον ορό. Αγαπημένος ορός για το 2021 είναι από Seb. Είναι μία εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Κρήτη. Λοιπόν, έχει πολύ ωραία προϊόντα γενικά, αλλά ο ορός μου έκλειψε παραπάνω την καρδιά. Λοιπόν, είναι ένας ορός ο οποίος έχει 8% παραπάνω υαλουρονικό από άλλα προϊόντα που ξέρεις που έχουν 5%. Δηλαδή δεν κολλάει, δίνει λάμψη στο λεπτό. Είναι για άλλους τύπους του δέρματος. Είναι για όλη την περιοχή του προσώπου. Βάζεις πάρα πολύ λίγο, γιατί όπως βλέπεις, να τελειώνει κιόλα, όπως βλέπεις, είναι πάρα πολύ παχιά η σύσταση και δεν χρειάζεται να βάλεις και πολύ ποσότητα. Εγώ το χρησιμοποιώ και το πρωί και το βράδυ, στο λαιμό, πάνω στην περιοχή των ματιών. Δεν τσούζει, είναι ένα διαμαντάκι μπορώ να πω για την skin care ρουτίνα σου. Ειλικρινά, δεν έχω λόγια, ο καλύτερος ορός που έχω δοκιμάσει το 2021. Πάμε τώρα σε κρέμα ματιών. Κάποια στιγμή μου είχε στείλει η εταιρεία Charms, η οποία την ίδρυσε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ξεκίνησε, δεν το θυμάμαι τώρα, αυτό το reality που ήταν fashion με τα ρούχα, αλλά τώρα είναι στο Survivor συγκεκριμένη. Λοιπόν, δημιούργησε μια εταιρεία η οποία έχει βάλει πάρα πολύ αγνά προϊόντα. Έχει μέσα υαλουρονικό, αυτό το set που μου είχε στείλει, κρυστάλλους διαμαντιού. Έχει ζοζόμπα, έχει αργανέλα, έχει καφείνη. Και θα μιλήσω τώρα για την κρέμα ματιών από την Charm, παιδιά, η οποία έχει κρυστάλλους διαμαντιών. Και εγώ κάποια στιγμή είχα πάθει μια πάθηση με τα μάτια μου, με μια λάθος κρέμα ματιών. Μια τέλεια εταιρεία, αλλά εγώ έπαθα κοκομπλόκο. Με θυμάσαι κιόλας στο Instagram που τα μάτια μου ήταν χάλια. Λοιπόν, μόλις δοκίμασα την κρέμα ματιών από Charms, πρώτα απ' όλα αυτή η κρέμα έχει καφεΐνη που βελτιώνει τους μαύρους κύκλους, έχει πεπτίδια και έχει και κρυστάλλους, οπότε και υαλουρονικό μέσα. Οπότε, ό,τι καλύτερο, στην προκειμένη περίπτωση που ήμουν πάρα πολύ χάλια, μπορώ να πω ότι ανασκουμπόθηκαν τα μάτια μου, μάμου, πραγματικά. Σειρά έχει να σας δείξω μια άλλη κρέμα, αλλά αυτή η κρέμα είναι 2-1. Είναι και κρέμα ματιών, αλλά και κρέμα χιλιών. Από Aloe Plus, είναι μια αντιρρητιδική κρέμα, η οποία έχει δράσει τόσο στα μάτια, αλλά τόσο και στα χείλη. Την έβαζα πάρα πολύ και εγώ, αλλά και σε διάφορα κορίτσια τα οποία έχω βάψει. Όπως μου λένε και τα κορίτσια, αλλά έτσι όπως το δοκίμασα και εγώ, δεν τσούζει καθόλου. Στην προκειμένη φάση που πάλι τα μάτια μου ήταν ψηλοσκατά, να σου το πω και έτσι, την έβαζα και δεν με έτσουζε. Οπότε ήταν μία από τις αγαπημένες μου κρέμες για το 2021. Λοιπόν, ενυδατική κρέμα ημέρας, νύχτας και αυτά χρησιμοποίησα πάρα πολύ από την εταιρεία Charms, όπως σας είπα, που είχα βάλει την κρέμα ματιών. Είναι και οι δύο κρέμες με πάρα πολύ καλές συστάσεις. Η σύσταση όμως η νυχτερινή είναι πιο παχιά. Είναι όσο τόσο, δεν βγάζει καθόλου λιπαρότητα παρόλα αυτά που είναι πιο παχιά. Έχω να σου πω ότι είχε μέσα αλόι, χύλισμα αλόης βασικά, υαλουρονικό, κρυστάλλους διαμαντιού, σκουαλένιο. Το σκουαλένιο είναι ένα προϊόν το οποίο εξάγεται βασικά από το ελαιόλαδο και πάρα πολλοί το χρησιμοποιούν στους ορούς, στις κρέμες ματιών και στα καλλυντικά προϊόντα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σετ από την Charms. Είχε και καθαριστικό προσώπου. Δεν το έβαλα μαζί γιατί εντάξει, να πω την αλήθεια, δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Αλλά όσον αφορά τις κρέμες αυτού του σετ, ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε scrub. Λοιπόν, δεν θα το αλλάξω. Τίποτα. Είναι το δεύτερο το οποίο χρησιμοποιώ. Είναι από Donna Valente. Θα το βρείτε στην Cosmetic.com αλλά και σε σούπερ μάρκετ τα οποία φέρνουν Donna Valente. Είναι ένα σκραπ, παιδιά, το οποίο είναι μπανάνα και ζαχαροκάλαμο. Παναγία μου, μιλάμε, μύρισε όλο το σπίτι. Είναι βαθιά απολέπιση. Ένα ουσιαστικά ήπιο σκραπ. Φαίνεται κατευθείαν, βλέπει τη λάμψη στο πρόσωπό σου. Again and again, σα το προτείνω. Σα το προτείνω ανεπιφύλακτα αυτό. Δεν έχω λόγια σε αυτό το προϊόν. Πραγματικά μυρίζει απίστευτα, κάνει αυτά που υπόσχεται, όλα.
Πρώτο-τελευταίο προϊόν σου έχω αυτή εδώ πέρα την αντιλιακή, την κρέμα, η οποία είναι από Fresiderm. Είναι μια αντιλιακή με χρώμα, την οποία εγώ την έχω καρά αγαπήσει. Πρώτα απ' όλα προσαρμόστηκε κατευθείαν στην απόχρωση του δέρματός μου. Αυτή έχει μια λειτουργία, βασικά η κρέμα, η οποία... Ειλικρινά δεν έχω λόγια. Είναι το 50, την έβαζα ουσιαστικά εγώ εκεί πέρα που καταλαβαίνω 100% μια αντιλιακή με χρώμα και γενικά την αντιλιακή μου μέσα είναι τους καλοκαιρινούς τους μήνες. Έβαζα την αντιλιακή μου, έκανα το μακιγιάζ μου και δεν μου έβγαζε λιπαρότητα. Μύριζε απίστευτα. Έχει ματ τελείωμα. Δηλαδή, πόσο πια. Εννοείται ότι είναι 50, το χρησιμοποιούσα δηλαδή και για βάση για το μακιγιάζ μου. Δεν υπήρχε, παιδιά, δηλαδή δεν έβγαζε λιπαρότητα. Αυτό μόνο, αυτό κράτα. Εννοείται όμως ότι στην παραλία δεν πήγαινα με αντιλιακή με χρώμα. Εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούσα την Nivea, μία αντιλιακή που έχει ενυδατική δράση, αλλά παράλληλα έχει ματ τελείωμα. Είναι για μεγάλη διάρκεια, εννοείται ότι είναι το 50. Δεν μου έβγαζε λιπαρότητα. Στο περίγραμμα το ματιών δεν έτσουζε. Μυρίζει το κλασικό άρωμα της Nivea. Και σας είπα ότι έχει και ματ αποτέλεσμα, πάρα πολύ καλή, Nivea παιδιά, τέλειο. Και σαν τελευταίο προϊόν άφησα τις μάσκες. Οι μάσκες είναι πολύ γενικά ένα προϊόν το οποίο ανάλογα με τον τύπο του δέρματος τι θέλει ο καθένας. Εγώ βασικά ήθελα θρέψη και ήθελα και δροσιά, οπότε αγάπησα αυτήν εδώ πέρα από ApiV, η οποία είναι μια μάσκα ενυδάτωσης με αλόι. Την είχα ευχαριστηθεί περισσότερο αυτή τη μάσκα όταν... Έκανε λίγο κρύο, γενικά με το κρύο παθαίνει ένα κόκομπλόκο η επιδερμίδα μου, οπότε ήθελα ενυδάτωση και επειδή αγαπάω γενικά αλόι, είπα ότι θέλω να πάρω αυτή την μάσκα από ApiV, δεν το μετάνιωσα, είναι μια φανταστική μάσκα και δεν έχω λόγια. Λοιπόν, μια μάσκα η οποία αγάπησα πάρα πολύ και την πήρα δεύτερη φορά για να σας τη δείξω αλλά και να την έχω, είναι από Carotene, η Be Cool, η οποία μου έδωσε τόσο δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες που άναψε το κορμί μου, το κολλή μου και το προσωπάκι μου, μια μάσκα η οποία ξεδίψασε την επιδερμίδα μας όπως μας λέει, έχει αλλουρονικό μέσα αλλά έχει και αλόι, είναι για όλους τους τύπους του δέρματος, είναι σε γάζα, είναι σε μορφή γάζας, τη βάζεις και την ευχαριστιέσαι. Σας είχα να σας πω για την μάσκα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα αγαπημένα skincare προϊόντα, ελπίζω να σας άρεσε. Όπως σας είπα, θέλω να μου γράψετε και εσείς το δικό σας αγαπημένο προϊόν skincare από κάτω. Θα έρθω με το επόμενο βίντεο με την αγαπημένη μας σειρά, με τα αγαπημένα προϊόντα καλλιντικά αυτή τη φορά στο επόμενο βίντεο. Οπότε αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάς να κάνεις like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο βίντεο λοιπόν, φιλάκια πολλά!